αυλαία σήμερα ουσιαστικά για την προεκλογική περίοδο. Αύριο Σάββατο έχουμε την ουσιαστικά παύση των προεκλογικών συγκεντρώσεων και δημοσίων εμφανίσεων είτε των πολιτικών αρχηγών είτε των υποψηφίων, αλλά και κάθε κομματικού στελέχους. Χαλάρωση η μέρα του Σαββάτου και η Κυριακή γιορτή της Δημοκρατίας, όπως συχνά λέει ο λαός, που θα καλεστεί να επιλέξει τους επόμενους εκπροσώπους στην Ελληνική Βουλή και κατ' επέκταση την επόμενη κυβέρνηση. Πάμε να δούμε και να συνομιλήσουμε μαζί με τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Ουσιαστικά θα κάνουμε έναν απολογισμό. Τι μένει, τι κάνουμε ως ταμείο όλη αυτή την περίοδο και πώς πάμε στις εκλογές. Θεόφιλε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Χθες στη συνομιλία μας είχες πει ότι το Σάββατο είναι η μέρα της σκέψης και της απόφασης. Έτσι να μείνουμε σε αυτήν την διάσταση, έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες λίγο πριν την τελική απόφασή τους ακόμα αφιταλαντεύονται. Τελικά παίρνουν μία απόφαση μη γνωρίζοντας σε μεγάλο βαθμό αν αυτή είναι η σωστή. Και γιατί θα το εξηγήσω αυτό πιο πέρα. Το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών, το είπαμε και χθες, το ξαναλέω και τώρα, αυτό έχει κριθεί. Και το έχει κρίνει το μηντιακό κατεστημένο, το αθηναϊκό μηντιακό κατεστημένο. Ο νικητής, ο μεγάλος νικητής, από ό,τι όλα δείχνουν, θα είναι εκ νέου η Νέα Δημοκρατία. Η μεγάλη χαμένη θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης κερδισμένος θα είναι το ΠΑΣΟΚ με το ΚΙΝΑΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σύμφωνα βέβαια με όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε το προηγούμενο διάστημα μέσα από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τώρα, το μηντιακό κατεστημένο θέλει να ορίσει βέβαια και το πού ποια θα είναι η εικόνα της επόμενης Βουλής. Καλά, έχουμε δει μέχρι και να ράβονται κουστούμια, μέχρι και οι υπουργοί ποιοι θα εκλεγούν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, γιατί αυτοί εντέλλονται, δεν είναι ανεξάρτητες παρουσίες και λειτουργίες, το γνωρίζουν οι πάντες, το κάθε ένα κόμμα έχει τη διαδικασία, έχει την εσωτερική του λειτουργία, εντέλει αυτούς που ορίζει και τους δίνει θέσεις κλειδιά, στην ουσία θέσεις διαχείρισης. Τώρα, το μηντιακό κατεστημένο των Αθηνών θέλει να μας επιβάλλει με το δικό του τρόπο, ο οποίος είναι πέρα για πέρα αντιδημοκρατικός, και το ποια μικρά κόμματα θα εισέλθουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος ότι η Βουλή θα είναι επτακομματική. Τα κόμματα τα οποία θα εκπροσωπηθούν στη Βουλή θα είναι, εκτός από τα πέντε που γνωρίζουμε ήδη, θα είναι και η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά θα είναι και οι Σπαρτιάτες. Αυτό μας προέκυψε τώρα, τις προηγούμενες πέντε μέρες, και βγάζουν εκτός το κόμμα Νίκη. Ένα κόμμα το οποίο είχε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις ό,τι αφορά την παρουσία του και την είσοδό του στην Νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό μπορούν να το καταφέρουν. Έχουμε πολλά παρατράγουδα για Βουλή των 7 κομμάτων, για Βουλή των 8, για Βουλή των 9, αλλά αυτό που παραμένει και δεν αλλοιώνεται είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι μια εικόνα βέβαια που θα την έχουμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πώς ορίζεται η απόφαση του Έλληνα πολίτη, των Ελλήνων πολιτών σε ό,τι αφορά αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και το πώς πρέπει να επιλέξει, πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και ξεκινάω βάζοντας τα πράγματα σε μια ιεράρχηση που κατά μέ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι και πιο η φρόνιμη και η πιο σωστή. Καταρχάς, ξεκινάω από το χώρο της υγείας. Οι πάντες γνωρίζουν σε όλη τη χώρα ότι ο τομέας υγείας, δημόσια υγεία, έχει τεράστια προβλήματα. Προβλήματα σε ό,τι αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Αυτά πρέπει να επιληθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόμματα κάνουν λόγο για αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η Νέα Δημοκρατία ομιλεί για συνταγματική αναθεώρηση και για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι η ανεργία. Η ανεργία μας έχει χτυπήσει κόκκινο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη και πριν την οικονομική κρίση, πριν το 2010, η ανεργία ήταν σε υψηλά στάνταρς, συνεχίζει να είναι σε πάρα πολλά και μεγάλα υψηλά στάνταρς, και με δεδομένο το ότι έχουμε μεγάλο κύμα που αφορά την αστυφιλία και τη μετανάστευση, καταλαβαίνουμε ότι η ανεργία μπορεί να παρουσιάζεται σε χαμηλά ποστά, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ υψηλή και δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να γίνεται κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Και όλα αυτά βέβαια συνηγορούν μέσα από την εικόνα που παρουσιάζει το επιχειρηματικό κομμάτι, η επιχειρηματικότητα και η στασιμότητα και η υποανάπτυξη η οποία διέπει τη χώρα μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά και την περιοχή μας είναι το καθεστώς βίαιης απολιγνητοποίησης που μας έχει επιβληθεί.
Και λέω γιατί μας έχει επιβληθεί, γιατί ξαφνικά, ενώ μιλούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν τολμούσαμε να ονοματίσουμε ποια θα είναι η μεταλληνική περίοδος, ήρθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με την κυβέρνησή του και μας είπε: Κύριοι, εδώ τελειώνουμε. Ξεχνάμε το λιγνίτη, μέχρι το 2023 θα πρέπει να έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο και πάμε σε άλλες μορφές ανάπτυξης, καλή ώρα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες βέβαια δεν σήμερα, μπορούν να δούμε. Σήμερα που κουβεντιάζουμε, έτσι για να προσθέσω στο δικό σου ρεπορτάζ, σήμερα που κουβεντιάζουμε, αν κανείς ανέβει σε ένα υψηλό βουνό της περιοχής και κοιτάξει το ενεργειακό λεκανοπέδιο, θα δει να καπνίζουν μόνο το φουγάρο της πέμπτης μονάδας, της καινούργιας μονάδας, που είναι και σε ένα δοκιμαστικό στάδιο. Καμία άλλη, κανένα άλλο εργοστάσιο δεν λειτουργεί. Έχουν αποδεί τα καθρεφτάκια παντού. Κανένα άλλο εργοστάσιο δεν λειτουργεί. Αυτοί που κερδίζουν από αυτό είναι οι γνωστοί, είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι επιχειρηματικοί κύκλοι, δεν κερδίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Ένα άλλο ζήτημα είναι η πανδημία. Η πανδημία μας έφερε πρωτόγνωρες καταστάσεις στην χώρα, αλλά και πόσο μάλλον σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας της ελληνικής περιφέρειας. Καταρχάς, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με διώξεις. Διώξεις που ερχόντουσαν μέσα από τις κυβερνητικές επιλογές, μέσα από κοινωνικούς ρατσισμούς. Όλοι μας τα έχουμε ζήσει, όλοι μας έχουμε μια εικόνα. Ακόμη, πάμε στο άλλο επίπεδο. Ακρίβεια ανατιμήσεις. Γνωρίσαμε και αυτό το φρούτο. Ανατιμήσεις καθημερινά, ακρίβεια στα ύψη, το πορτοφόλι του εργαζόμενου και του συνταξιούχου σμιγρύνει ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την τραγικότητα που μας είχε επιβληθεί και δυστυχώς ζούμε μέσα από αυτήν την επιβολή. Ένα άλλο θέμα είναι οι παρακολουθήσεις. Ποιος περίμενε ότι στην Ελλάδα του 2023 θα ζούσαμε ένα καθεστώς παρακολουθήσεων το οποίο ουσιαστικά καταργούσε όλα τα υπολείμματα της λεγόμενης ελληνικής δημοκρατίας που είχαν απομείνει αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Γι' αυτά βέβαια βλέπουμε ότι κανένας δεν ομιλεί δύο μέρες πριν τις εκλογές. Ξεχαστήκανε και αυτά. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό το περίφημο που προαναφέρουμε με την άναρχη ανάπτυξη και εγκατάσταση των περίφημων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βλέπε φωτοβολταϊκά και αιωλικά, φουρφούρια και καθρεφτάκια. Εδώ πέρα κι αν δεν έχουμε καταστρατήγηση αυτό που ορίζεται μέσα από τη δημοκρατία. Εδώ είχαμε εικόνες, οι τοπικές κοινωνίες επειδή αντιδρούσαν σε αυτή την άναρχη εγκατάσταση να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις δυνάμεις καταστολής και να τους ξυλοδέρνουν στην κυριολεξία, να τρώνε ξύλο από τις δυνάμεις καταστολής γιατί κοντράρονται με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης η οποία με το έτσι θέλω θέλει να επιβάλλει τα δικά της και δεν θέλει να εισακουστεί η άποψη της τοπικής κοινωνίας. Είναι πολλά. Ένα ακόμα το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό αγγίζει όλη τη χώρα αλλά κύρια την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ οργιάζει, εδώ έχει διωγγωθεί στην κυριολεξία το φαινόμενο της αστιφιλίας και το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αλήθεια, ποια θα είναι η εικόνα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και δι των ορεινών περιοχών μας τα επόμενα 5 χρόνια. Μήπως θα είναι μια εικόνα η οποία δεν θα ζει κανένας άνθρωπος παρά μια εικόνα που θα μας φέρουν να εγκαταστήσουν μεγάλο αριθμό μεταναστών. Ερωτώ, γιατί όλα εκεί προς τα εκεί βαδίζουν. Ακόμα είναι η περίφημη κοροϊδία των λεγόμενων ΠΑΣ. Η δήλωση του Χάρη του Καστανίδη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό πρόσωπο αναφερόμενο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι νομπελίστας στις παρακολουθήσεις και ο ΜΕΤΡ των ΠΑΣ, νομίζω αντικαθροποιήσει πέρα για πέρα ποια είναι η ελληνική κοινωνία σήμερα. Δεν μπορεί να σου παίρνουν, να σου κλέβουν από την τσέπη, να σου κλέβουν χιλιάδες ευρώ και να σου δίνουν μερικές δεκάδες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι υγιές, αυτό είναι μια τεράστια παθογέννηση. Ακόμη, έχουμε δημοκρατία σήμερα? Η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν έχουμε κόμματα. Αν είχαμε κόμματα, θα είχαμε πραγματικά δημοκρατία. Μπορεί γιατί να μην έχουμε την επιθυμητή. Σέβονται κατά χρόνο τη δημοκρατία. Λοιπόν, επέτρεψέ μου, και η δική μας κουβέντα αυτή την ώρα είναι η δημοκρατία. Σήμερα την πραγματική εικόνα που ζει η χώρα μας και μέσα αυτό το καθεστώς πρέπει να επιλέξουν οι πολίτες τι θα ψηφίσουν την Κυριακή. Η απόφαση είναι δικιά τους βέβαια, έτσι. Εμείς προλάβαμε το τι θα συμβεί την Κυριακή, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Μέχρι να δούμε βέβαια αν οι πολίτες όλα αυτά τα θέσουν μπροστά τους στο τραπέζι, τα δουν, τα εκτιμήσουν και πάρουν τις αποφάσεις τους. Θα μου πεις ότι όλα αυτά αφορούν τη σημερινή κυβέρνηση, βεβαίως. Υπάρχουν όμως και για την προηγούμενη κυβέρνηση, για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω εδώ το περίφημο δημοψήφισμα που το 61,3% ψήφισε όχι και το όχι το κάναμε ναι. Να θυμίσω εδώ τη δήλωση την περίφημη του Αλέξη Τσίπρα ότι εγώ θα τους κάνω
να χορεύουν με το ζάλι και με ένα νόμο θα καταργήσω όλα τα μνημόνια, τα οποία βέβαια δεν γίνανε ποτέ. Να θυμίσω εδώ την περίφημη συμφωνία των Πρεσπών που η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε σαν προδοτική και σαν έτσι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο το διάθεσε με την κοσμητικά επίθετα, το στόλισε, αλλά το υιοθέτησε πλήρως γιατί μάλλον την εξυπηρετούσε τα μάλλον αυτό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν και να επιλέξουν με γνώμονα βέβαια πάντα την πορεία και την προοπτική της χώρας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.